κύριε Πρωθυπουργέ. Αγαπητέ Αλέξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή των Ελλήνων, φίλες και φίλοι, πραγματικά σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Μια μέρα δικαίωσης. 6 χρόνια πριν, ένα κίνημα πολιτών ενώθηκε κάτω από έναν και μόνο σκοπό. Να επανακτήσει η πατρίδα μας την εθνική της κυριαρχία και αξιοπρέπεια, απελευθερώνοντας τη χώρα από τα δεσμά τότε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δεσμά τα οποία μας είχαν αποκόψει από τον ευρωπαϊκό κορμό, καταλύοντας τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Το κοινωνικό κράτος, που είναι θεμελιώδης λίθος Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε πλήρως καταληθεί. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για όλο το έθνος των Ελλήνων, γιατί η πατρίδα μας έσπασε αυτά τα δεσμά. Και έσπασε αυτά τα δεσμά χωρίς να χυθεί αίμα μεταξύ του λαού της, όπως έγινε στις περισσότερες περιπτώσεις που το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανέλαβε τη διοίκηση μιας χώρας. Αποφύγαμε τον εμφύλιο πόλεμο και καταφέραμε κάτι πιο πολύ σημαντικό. Το καταφέρατε εσείς, τα μέλη των κοινοβουλευτικών ομάδων του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καταφέραμε, αντίθετα με τον εμφύλιο που όλοι προβλέπαν, την εθνική συμφιλίωση. Καταφέραμε να συνυπάρχουμε και να δώσουμε τέλος στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου αλλά και της ίδιας μεταπολιτεύσεως. Ζοριστήκαμε και από τις δυο πλευρές. Πολλές φορές στεναχωρηθήκαμε και ήρθαμε σε δύσκολη θέση, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός. Όμως κρατήσατε μια γροθιά και χάρη σε εσάς, στους βουλευτές των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων, είμαστε σήμερα εδώ. Και συνεχίζουμε όλοι οι Έλληνες μαζί να κάνουμε πράξη αυτή την εθνική συμφιλίωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Όταν βρεθήκαμε, με κάλεσε ο Αλέξης στην Κουμουνδούρου για να συζητήσουμε τη συνεργασία μας. Τότε είχα πει ότι αρχίζει η επιχείρηση Γοργοπόταμος, όπου όπως το Γοργοπόταμο συναντήθηκαν οι δύο αντίθετες πλευρές, ο Άρης και ο Ζέρβας, καταφέραν να αποτινάξουν τη γέφυρα. Έτσι θα πρέπει και εμείς, στα πλαίσια της εθνικής συμφιλίωσης, να συνεργαστούμε. Να βάλουμε πρώτα το εθνικό συμφέρον και να λήξουμε αυτή την περίοδο που πολλοί θέλουν να επαναφέρουν τώρα. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Θα συνεχίσουμε με τους Έλληνες ενωμένους. Και αφού η επιχείρηση Γοργοπόταμος τελείωσε, ξεκινάει το νέο σχέδιο Μάρσαλ για την Ελλάδα, με τη βοήθεια όμως κυρίως των Ελλήνων, των Ελληνίδων και των Ελλήνων που πέρασαν αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Στην ιστορική αυτή μέρα δεν θα τη ζούσαμε εάν οι ανεξάρτητοι Έλληνες αλλά και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είχαν υποκύψει τον εκβιασμό και την τρομοκρατία. Τον εκβιασμό και την τρομοκρατία που συνόδαψαν και την πρόσταση της πιστείας που κατατέθηκε από την αντιπολίτευση με προφανή δόλο, όχι για το όνομα της Μακεδονίας που είχαν παραδώσει εδώ και χρόνια, όπως ισχυρίζονταν, αλλά προκειμένου να ρίξουν την κυβέρνηση και να μην φτάσουμε στη σημερινή μέρα. Βλέπετε, είχαν μάθει το ζάπιο να το χρησιμοποιούν για να υπόσχονται στον ελληνικό λαό. Εμείς το ζάπιο το χρησιμοποιούμε για να κοινώνουμε τα αποτελέσματα της πολιτικής που μαζί χτίσαμε. Και θέλω αυτή την ιστορική μέρα να πω ότι δεν θα τη ζούσαμε αν πάλι μαζί, ανεξάρτητοι Έλληνες και ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε υποκύψει στις απίστευτες πιέσεις που δεχόμασταν το καλοκαίρι του 2015 να καταψηφίσουμε τότε τη συμφωνία και να ρίξουμε την κυβέρνηση. Ήταν η εύκολη λύση να γίνουν ήρωες εκείνοι που θα τη στεκόντουσαν. Αλλά θέλω να σε εξομολογηθώ ότι εκείνο το βράδυ, λίγα βράδια μάλλον πριν, ήμασταν με τον Αλέξη και τις συζύγους μας και συζητήσαμε
μετά από την πρόταση τότε της Γαλλίας και του νέου επιτελείου του οικονομικού του ότι θα πράξουμε, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της σκηνής που προχωρήσαμε. Η απόφαση του Πρωθυπουργού και η δική του πρόταση να ζητήσουμε την έγκριση του ελληνικού λαού για να προχωρήσουμε. Γιατί τίποτα δεν έγινε χωρίς την έγκριση του ελληνικού λαού. Δεν αλλάξαμε ποτέ πολιτική. Όταν αποφασίσαμε ότι θα αλλάξουμε πολιτική, ζητήσαμε την έγκριση του ελληνικού λαού. Και τότε δεν πήραμε απλώς την έγκριση του ελληνικού λαού, αλλά θα σας θυμίσω ότι ψήφισε και η αντιπολίτευση, που σήμερα έρχεται να αρνηθεί ακόμα και τα αποτελέσματα τα οποία αποδέχονται και τα ξένα μέσα ενημέρωσης που κάποτε μας είχαν κρεμασμένο στα πρωτοσέλιδά τους. Σήμερα, οι ανεξάρτητοι Έλληνες δικαιωνόμαστε για κάθε απόφαση από την ίδρυσή μας, δικαιώνοντας οι άντεξαν και έμειναν δίπλα μας, και όχι ως εφήμελοι πολιτικάτιδες, αλλά ως πραγματικοί Έλληνες πατριώτες. Και το ίδιο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που αντέξαν όλες αυτές τις επιθέσεις, αλλά και τον διαφορετικό λόγο. Φτάσαμε σε ένα σημαντικό σταθμό, αυτή της κυβέρνησης εθνικού σκοπού, που τελειώνει ο φαύλος κύκλος της μεταπολίτευσης και η Ελλάδα ξαναγίνεται ισότιμο μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Πρωτίστως όμως, τη μεγάλη χαρά που βιώνουμε, τη χρωστάμε στους Έλληνες πολίτες, στις θυσίες τους και στην εμπιστοσύνη με την οποία περιέλαβαν τη σημερινή κυβέρνηση, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Δεν φτάσαμε όμως στο τέλος αυτής της κοινής πορείας με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως πολλοί θα επιθυμούν. Γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει αν η κυβέρνηση δεν είχε αποφασίσει να συγκρουστεί με τη διαφθορά, με τη διαπλοκή, που ήταν οι κύριες αιτίες κατάρρευσης της πατρίδας. Είναι αυτοί που λίστεψαν το δημόσιο βίο. Είναι αυτοί που έπαιρναν τα δάνεια από τις τράπεζες για να τα κάνουν κότερα και βίλες και τα στερούσαν από την αγορά. Ήταν αυτοί που κατήχαν τα μέσα ενημέρωσης. Και υπήρξαν περίοδοι αυτή της κυβέρνησης που με την Αυγή και με κάποιες μικρές εφημερίδες καταφέραμε να περάσουμε λίγο τις θέσεις μας. Πόσα πρωινά περάσαν χωρίς εκπρόσωπο της κυβέρνησης. Πόσα δελτία ειδήσεων. Σήμερα το πρωί, δεν θα αντέξω να το πω, έβλεπα το Sky. Έπαιζε το Σόρα επί μια μισή ώρα. Ούτε κουβέντα για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο βράδυ. Με αυτό το περίγυρο, το μηδιακό, παλέψαμε και καταφέραμε να επιβιώσουμε. Και βάλαμε τέλος στους πολιτικούς και μηδιακούς βραχίονες διαπλοκής. Και με κάθε φασιστικό μόρφωμα που στόχο είχε να διαλύσει τη δημοκρατία και να συνεχίσει να απομυζεί το δημόσιο χρήμα, συγκρουστήκαμε και θα συγκρουστούμε. Θα πρέπει να ξέρουν εκείνοι που ζυχνάζουν στα υπόγεια των ταβατζίδων ότι δεν τους φοβόμαστε, ότι δεν θα κάνουμε πίσω. Αντέξαμε, αντέχουμε και θα νικήσουμε. Πήραμε την απολυτική απόφαση να αφήσουμε τη δικαιοσύνη απερίσπαστη να διερευνήσει τον ορισμό των σκανδάλων και να οδηγήσει στη φυλακή ακόμα και τα πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας που επί δεκαετίες απομυζούσαν το δημόσιο χρήμα. Και αυτό θα συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, γιατί η πραγματική και κύρια μεταρρύθμιση στη χώρα μας είναι η μάχη με τη διαφθορά. Αλλά και στα εθνικά θέματα αποδείξαμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε θερμοπύλες και να μην αφήσουμε τον αέρα να παίρνει πάλι τις σημαίες από το Αιγαίο. Επανακτήσαμε στην πράξη την εθνική κυριαρχία στις γκρίζες ζώνες του Σιμίτη, με τη συμφωνία για το προσφυγικό, με την ενεργοποίηση του ΝΑΤΟ υπέρ των εθνικών μας συμφερόντων στις ισχυρές συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο και την εφαρμογή του προγράμματος Natura ως και την τελευταία αραγωνισίδα, καταφέραμε να επιβάλλουμε την εθνική μας κυριαρχία και μάλιστα αυτή τη φορά χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε αμφισβήτηση από τους φίλους και συμμάχους. Αλλά καταφέραμε και ένα άλλο πιο σημαντικό. Καταφέραμε να αναδείξουμε την πατρίδα μας με το προσφυγικό. Γιατί όταν ουρλιάζανε στην κεντρική Ευρώπη οι φωνές του μίσους, οι Έλληνες εν μέσω κρίσης αγκαλιάσανε τους πρόσφυγες. Του προσφέραν τροφή, αγάπη. Και δείξαμε
ότι αυτός εδώ ο τόπος, αυτή εδώ η χώρα που έχει περάσει προσφυγές, ξέρει τι σημαίνει πόλεμος. Και ξέρει παράλληλα, χάρη στη δύναμη των πολιτών της αυτή, να μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στο γεωπολιτικό αύριο της Μεσογείου, της Ευρώπης και όλης αυτής της ευαίσθητης περιοχής στην οποία ζούμε. Και αυτός είναι και ο ρόλος από εδώ και πέρα του Πρωθυπουργού του Αλέξη του Τσίπρα. Να μπορέσει να είναι εκείνος ο Πρωθυπουργός του άξονα της σταθερότητας που θα λύνει πλέον προβλήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στην περιοχή της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα επιτρέψουμε στο μαύρο μέτωπο της πολιτικής να πουλάει πατριωτισμό. Ήταν πάντα πατριδοκάπηλη και μάστιγα του έθνους. Δεν θα επιτρέψουμε στο πολιτικό βραχίωνα που στήριξε και στηρίζει τη λαϊλασία του δημόσιου πλούτου να δίνει μαθήματα πατριωτισμού στους Έλληνες. Γιατί ο ελληνικός λαός γνωρίζει και πλέον θα μάθει ακόμα περισσότερο και σύντομα ποιοι είναι οι πραγματικοί πατριώτες. Θέλω, Αλέξη, να σε διαβεβαιώσω ότι ανεξάρτητοι Έλληνες παραμένουμε σταθεροί στις αξίες μας και στις αρχές μας από τη μέρα που ιδρυθήκαμε. Και αυτή η συνεργασία ήταν, είναι και θα είναι μια έντιμη συνεργασία. Μια συνεργασία προς όφελος της πατρίδας και του λαού της. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί παρόλη την τεράστια επίδεση στα οικονομικά τους που δεχθήκανε κατά τη διάρκεια της οκταετίας, με επαγγελματισμό, με υψηλό ηθικό, έκαναν την πατρίδα μας ισχυρή. Δεν γονάτισαν, δεν λύγησαν. Δεν έπεσε το ηθικό τους. Αντίθετα, γίναν πιο δυνατοί και βοήθησαν να παίξουμε το δυνατό γεωπολιτικό ρόλο που αξίζει στην Ελλάδα. Και πιστεύω, είμαι βέβαιος, ότι μέσα από τη δυνατότητα που θα έχουμε στις επόμενους μήνες της ανάκαμψης, να μπορέσουμε και σε αυτούς να τους δώσουμε αυτό το οποίο δικαιούνται. Θέλω, κλείνοντας, να καλέσω την αντιπολίτευση. Όχι τους υπαλλήλους των συγκεκριμένων συμφερόντων, αλλά τους βουλευτές και τους πολίτες που ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς, να εγκαταλείψουν τη στήρα και διχαστική πολιτική. Το μέλλον ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Εμείς αποδείξαμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε. Είναι η ώρα πια, όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, που βλέπουν ότι το μέλλον για τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους είναι πολύ πιο φωτεινό από το χθες, να έρθουν κοντά μας. Έχουμε πολύ χώρο να τους πάρουμε δίπλα μας και να προχωρήσουμε μαζί στο να χτίσουμε το αύριο της πατρίδας. Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις του χθες τελειώσανε με τη μεταπολίτευση. Τώρα πια χτίζουμε το αύριο. Και θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι σήμερα έχει ηγέτη του έναν έντιμο και άξιο Πρωθυπουργό. Τον καλύτερο Πρωθυπουργό που έχει περάσει στα χρόνια της μεταπολίτευσης, τον Αλέξη τον Τσίπρα.